Οι παρεμβάσεις κάποιων σε συστήματα φωτισμού οδών και πλατιών χωρίς να έχουν κάποια αρμοδιότητα ή κάποιο συγκεκριμένο λόγο θέτουν την ηλεκτροδότηση εκτός. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΔΔΕΣΕΡΟΝ, κύριο Δημήτρη Πολυμέρη, επιτίδιοι ξεβιδώνουν τις ασφάλειες με αποτέλεσμα οι δρόμοι που ηλεκτροδοτούνται από αυτό το συγκεκριμένο σταθμό να σβήνουν, να υπάρχει συσκότηση, να δημιουργείται ανασφάλεια στους πολίτες και να ταλαιπωρούνται τα συνεργεία του ΔΔΕ. Είναι δηλαδή οι παρεμβάσεις κάποιων χωρίς να έχουν αρμοδιότητα και χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, παρεμβαίνουν στα συστήματα προστασίας του φωτισμού των οδών και των πλατεών και τα θέτουν εκτός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που κάνουν είναι να πηγαίνουν στους στήλους όπου υπάρχουν κουτιά, χελώνες, αυτά τα γνωστά που φιλοξενούν μέσα τους μετρητές. Αλλά σε αυτά, πέρα από τους μετρητές των φωτισμών των οδών, υπάρχει και το σύστημα προστασίας και ένα επίσης σύστημα λειτουργίας, ο δέκτης που λέμε, και ξεβιδώνουν ουσιαστικά τις ασφάλειες. Σε κάποια από αυτά δεν υπάρχουν ασφάλειες τείξους, υπάρχουν μικροαυτόματοι και ουσιαστικά σε εκείνη την περίπτωση κατεβάζουν τον μικροαυτόματο. Το αποτέλεσμα είναι οι δρόμοι οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από αυτό το συγκεκριμένο σταθμό να σβήνουν και άρα να υπάρξει συσκότηση, δημιουργώντας έτσι αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες μας, ταλαιπωρώντας τα συνεργεία του ΔΔΕ, διότι απασχολούνται με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στα φωτιστικά αυτά, αντί να πηγαίνουν σε άλλες βλάβες, όπως βέβαια μπορεί να συμβεί και το ανάποδο, δηλαδή να είναι σε κάποια βλάβη τα συνεργεία του ΔΔΕ και μέχρι ότου να πάνε στο σημείο που έχει βγει η ασφάλεια, έχει κατεβεί ο μικροαυτόματος, οι άνθρωποι σε εκείνες εκεί τις περιοχές να μένουν χωρίς φώτα. Έχει κατατεθεί, όπως τόνισε, μήνυση κατά γνώστων. Εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε καταθέσει μήνυση κατά γνώστων. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο έχει υπολογιστεί με βάση και ζημίες που γίνονται, αλλά και τις εργατόρες που ξοδεύονται από το ΔΔΕ. Κάποια στιγμή αυτό, εάν δεν σταματήσει, είμαι βέβαιος ότι θα τους εντοπίσει η ελληνική αστυνομία. Επιφορτίζεται τώρα και με αυτήν τη δουλειά. Θα υπάρξουν συνέπειες από τον νόμο, αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι να μην συμβεί κάποιο ατύχημα, ολοκλήρωσε ο κύριος Πολυμέρης. Και από εκεί και πέρα είναι κρίμα, γιατί θα έχουν τις συνέπειες από τον νόμο, αλλά βέβαια να πω ότι περισσότερο με στενοχωρεί μη συμβεί κανένα ατύχημα. Διότι ξέρετε, όταν πας μέσα στη νύχτα να κατεβάσεις ένα μικροαυτόματο ή να βγάλεις ένα πόμα, κάνοντας αυτό το πράγμα βιαστικά, είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι. Δεν είναι όπως είναι στο σπίτι μας, που αυτά είναι καλυμμένα και μπροστά βγαίνουν μόνο οι βάσεις από τις ασφάλειες. Εκεί πέρα είναι γυμνά, υπάρχουν τα καλώδια, είναι μια εγκατάσταση, να πω βιομηχανική εγκατάσταση, δεν είναι μια οικιακή εγκατάσταση. Οπότε υπάρχει και κίνδυνος.